έκτακτο περιστατικό που λέγαμε πριν από λίγο. Αστυνομικό τμήμα ζωγράφου. Εκρηκτικός μηχανισμός έχει βρεθεί εκεί. Έλλη Κασόλη βρίσκεται στο σημείο. Γεια σου, Έλλη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας, καλημέρα και πάλι. Το ύποπτο αντικείμενο το οποίο είχε βρεθεί νωρίτερα φαίνεται πως τελικά ήταν εκρηκτικός μηχανισμός κοντά στο αστυνομικό τμήμα του ζωγράφου, απέναντι δηλαδή, στα κάγκελα που βρίσκεται το πανεπιστήμιο. Ήταν μια σακούλα κρεμασμένη, μέσα στην οποία φαίνονταν καλώδια, βρέθηκε ρολόι και ένα μπουκάλι. Επομένως λοιπόν έγιναν δύο ελεγχόμενες. Η πρώτη στις 10.30 και η δεύτερη στις 11. Τον αυτοσχέδιο αυτό εκρηκτικό, το ύποπτο αντικείμενο το βρήκε ο διοικητής του τμήματος, ο οποίος πήγαινε εκείνη την ώρα να πάρει το μηχανάκι του. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες. Ήταν και οι πυροτεχνουργοί, έγιναν οι δύο ελεγχόμενες εκρήξεις. Αυτές είναι πάντα οι πρώτες πληροφορίες. Μάλιστα, παραμένουμε σε σύνδεση πάντα με το αστυνομικό τμήμα ζωγράφου.